Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας παίρνουν άνθρωποι που δεν πρέπει να μας παίρνουν τέτοια ώρα. Στούντιο η μαγάπη. Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Να κλείσει λίγο Σταύρος το τηλέφωνο που μιλάει σε την ώρα. Τι φοράς, τι φοράς. Κλείσε λοιπόν. Έλεη, τι φοράς, άντε άχρηστη φιά σου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε δίνοντας τα χρόνια μας πολλά στην ιστορία και στο συνώνυμο του ΠΑΟΚ, στο Γιώργο τον Κούδα. Κλείνει σήμερα τα 72 του χρόνια. Ο αγαπητός άνθρωπος, ναι, ναι, μας, και δεν ξέρω τι κάνεις εκπομπή τέτοια ώρα, κυνήγα. Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του ΠΑΟΚ, που άλλαξε τη δομή του ΠΑΟΚ, που άλλαξε τη δυναμική του ΠΑΟΚ, ο άνθρωπος που ένωσε όλο το προσφυγικό στοιχείο της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο, ο άνθρωπος ο οποίος πλησίασε... Είτε λες χώρα... ΠΑΟΚ, είτε λες Κούδας, είναι συνώνυμες. Κούδας, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, Κούδας, και, το ίδιο και πράγμα. Έγινε και τραγούδι, άλλωστε δεν έγινε τυχαία τραγούδι από τον Ρασούλη. Και ανα... Πότε Βούδας, πότε Κούδας, φυσικά εκεί αναφερόμαστε για να αναμφίβολα το ξέρει όλη η Ελλάδα. Ναι, και δεν έγινε από κάποιον που τραγουδάει το γιατί με παράτησες και γιατί έκανες και δεν μπορώ χωρίς εσένα. Από το Ρασούλη γράφτηκε το τραγούδι. Ή αν πας με άλλη θα σε σπάσω το κεφάλι πέντε ζήτης στα πρώτα της βήματα. Και το άλλο που τι κάνω μόνοι στον μπαλκόνι, όχι, αυτό είναι τσέμι. Είναι μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος, φανταζής. Τα λεφτά χοροπηδάνε, δεν το λέει κανένας, έτσι το λέω εγώ, θα το βγάλουμε σε κάποια στιγμή γι' αυτό. Αυτό θα το γράψεις. Θες να σου βρω, στο υπουργό. Όχι, έχω έναν τόπο που έχω μια κοπέλα την οποία την έβαλα στη ζωή μου, μια Γιούλη. Ναι. Και θα γράψει τώρα την ζωή μας, reality, τη ζωή όλη. Ναι. Πώς φινίζεις, ω, πας, θα με βάλεις μια παράγραφο έτσι. Θα δουλέψεις δισέλιδο. Δισέλιδο. Ναι, αλλά μεγάλο βιβλίο. Μεγάλο. Θα το δούμε αυτό που θα γίνει. Να πάμε λίγο στα στοιχηματικά μας θες που πήγες καλούτσικα. Καλούτσικα, βγήκες από την πλευρά, έκανες, δικαιώθηκες με Μακάμπι που είπες ότι θα χάσει δύσκολα, ναι. Και κάτω από 10 πόντους, πραγματικά σε αυτό έγινε. Και τα Ρουσάφακα. Ναι, σταματήστε να στέλνετε μηνύματα κύριε, γιατί έχουμε λίγο... Δεν γίνεται αυτό που κάνετε, ευχαριστώ. Ναι, επίσης, να μεταφέρουμε την ανησυχία της Χρυσούλας, ωραία, για τον Κίμων. Ωραία. Μας γράφει εδώ τι κάνει ο Κίμων, γιατί δεν ακούμε νέα του. Εάν δεν δουλεύει, μπορώ να σας ετοιμάσω και να σας στείλω ένα παστίτσιο εάν πεινάει το παιδί. Χρυσούλα μας, πεινάει δεν πεινάει το κοπρόσκυλο. Εμείς θέλουμε παστίτσιο. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι το παστίτσιο συμβεβλημένο. Καλοδεχούμενο. Ναι, είναι καλοδεχούμενο. Δεν μπορεί να είναι συμβεβλημένο με την πορεία του Κίμωνα στην τοπική κοινωνία. Εντάξει. Που με δύο λόγια παρελθόν. Από την τάξη του ταξιδίδων ανεπιστρεπτή, ναι. Πέρασε με ξεχωριστή αποτυχία. Ναι. Σας το λέγαμε και στην αρχή όταν ξεκίνησε και πιάσε την πρώτη μέρα τη μόνη, ναι. Ότι μάξιμου θα άντεχε 10 μέρες. Ξεφτυλιστήκαμε, άντεξε 12. Και δεν αξίζει το παστίτσιο σου αυτό το κοπρόσκυλο. Ναι. Δεν αξίζει το παστίτσιο σου. Ενώ εμείς. Σταύρο, σήμερα έχουμε πολλά στοιχηματικά. Κάτσε, έτσι, ο κόσμος θέλει να ορίσει να μάθει τι έχει γίνει και βάζει προτεραιότητα το παστίτσιο. Δηλαδή, πεινάς, που πεινάς σίγουρα, ή κάτι έγινε πιο μπροστά και τώρα εδώ γίνεται αποσβεστήρας κραδασμών. Έτσι ξεκουράζει το μυαλό σου. Θα πλακωθώ εδώ τώρα στα light, θα πω ό,τι να είναι, θα πάω στις φασολάδες, στα παστίτσιο και στα κατσίκια. Έτσι. Άστα αυτά τώρα. Εδώ γίνεται χαμός. Ξεκινάτε από τα αθλήματα. Τελειώσαν αυτές οι ιδέες του National League. Ναι, σύγχαμα. UEFA Mafia. Έπεσε ο ένας κατηγορία και ανέβηκε ο άλλος στους καινούργιους θεσμούς που θα μάθουμε εμείς τα 50 μας. Δεν θα μάθουμε άλλα. Ναι. Ό,τι μάθαμε, μάθαμε. Ναι, φτάνει. Εγώ έκλεισα από τον χώρο της μάθησης. Ναι, κι εγώ. Έως εκεί. Στα 43. Τι αγεμίζουμε κιόλας κι άλλο. Δεν έχει κόμμα βασικά. Δεν έχει. Ο κομπιούτερ εσύ που τα ξέρει καλά όλα. Δεν υπάρχει που σκάνε σε κάποια στιγμή. Τίποτα. Δεν θέλει format. Πώς λες τα καζίνο νόμο μπετ, όχι άλλα στοιχήματα. Ναι. Νόμο μάθηση. Τέλος. Τέλος. Ως εκεί. Δεν θέλουμε. Άλλωστε υπάρχουν και τόσοι που χρειάζονται. Μην μπερδευτούμε. Θα γίνει ο πόλεμος του πολέμου. Όχι. Ναι, δεν θέλουμε. Πάμε παρακάτω. Στην ουσία λοιπόν. Δικαιωθήκαμε για τα Ρουσάφακα, δικαιωθήκαμε για Ολυμπιακό που κέρδισε. Ολυμπιακός κέρδισε τη Ρεάλ με πάρα πολύ καλή εμφάνιση του αρχηγού του Σπανούλη, ο οποίος χθες έκανε πάλι 5 στα 6 τρίποντα. Πάρα πολύ καλό. Πέσαν τα λεφτά. Πέσαν τα λεφτά. Και ξαφνικά. Ανατείναξε ένα ATM στην Ηλιούπολη. Ενώ μιλάμε για το Σπανούλη, διαβάζει ο Σταύρος στην τηλεόραση. Επειδή είδα χρήμα, σε σκέφτηκα. Ναι. Ανατείναξαν λοιπόν ένα ATM στην Ηλιούπολη και τα λεφτά στην κυριολεξία χορεύαν στη μέση του δρόμου. Ναι. Τα πήραν κάποιοι και πηγές αναφέρουν ότι δεν τα επέστρεψε κανένας. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Μην τα ψάχνετε μάταια. Ναι. Και στο φινάλε ασφαλισμένο. Είναι τη χαμένη Ατλαντίδα. Ναι. Είναι ασφαλισμένο το ATM, παιδιά. Άσε να τα χαρεί αυτό που τα ψήρισε. Δεν είναι ανάγκη. Πετάξανε, ήρθαν. Πετάξανε. Αχι, περνά, έρχεται μια δεσμίδα. Βροχή. Δεν είναι δεσμίδα. Φαντάζομαι αυτά πώ πέφτουν από το τρίτο, από το τέταρτο όφο και έτσι με αυτήν την. Γιάγμα. Γιάγμα, μικρό. Τα ψεύτικα τα λεφτά που όμω αποσκοτωνόταν. Ναι. Ωραία περίπτωση ήταν. Ωραίο, ωραίο. Έχει λοιπόν. Η Σόφη ξεντύνεται για κάποιο λόγο. Το διευκρινίζουμε αυτό.
Σταύρο, το βλέπω σε εκπληκτική κατάσταση. Θέλω να βγει, σε βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι έντονο, στοιχηματικό Σαββατοκύριακο. Ναι, όχι. Παρασκευά Σαββατοκύριακο. Ναι, εγώ είμαι ενθουσιασμένο με τον Πάνε που άκουγα πριν, ο οποίο έχει πει τη μυθική ατάκα, γιατί εδώ όλοι. Όλοι. Μια μεγάλη μερίδα, ρε γόρι μου, ταξίνει στον καναπέ και λέει. Ωραία. Και βγαίνει ο Μπάνε σήμερα και λέει, παιδιά. Γιατί τον Μπάνε πρέπει να τον ξέρει και σαν τύπο. Ναι. Ωραία. Παιδιά, εμένα Μπάνε με λένε. Δεν με λένε Ντάμπο να αποδεικνύει ο καθένα και λίγο ότι δεν είμαι ελέφαντα. Και τι να κάνει, λέει, ναι, τώρα, ναι. Να πάει να πάρει τον Ντουράν που έλεγε προχθέ ο Μπλατ. Ναι. Ή τον Γκάρι και να αυτή να βοηθήσει για δύο μήνε όπου ήταν μαθήτη να παίξει με ένα πόδι. Αυτοί είμαστε τόσο. Ναι. Τόσο. Και τουλάχιστον οι άνθρωποι στο μπάσκετ έχουν απόλυτη γνώση του αντικειμένου και με τα πενιχρά έσοδα που έχουν, τα απίστευτα πενιχρά, κάνουν ό,τι μπορούν στο μέτρο το δυνατό. Ναι, όχι, και αυτού του κράζουμε. Γιατί? Έτσι. Το Μπάνε, ρε. Το Μπάνε δεν τον κράζει. Δηλαδή, το Μπάνε δεν τον κράζει ποτέ. Ο Μπάνε είναι μέσα στην τετράδα, θα πω, των αγαπημένων παικτών του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα γενικότερα. Ναι. Πες τέσσερις που σε κάνανε να νιώσεις καλά. Να... Κούδας Μπάνε είναι, φίλε. Ναι. Η διάδα είναι. Κούδας Μπάνε. Μετά είναι όλοι οι άλλοι. Είναι ο Κούδας που είναι top. Δεν μπορεί να είναι άλλος. Και πάλι χρόνια πολλά στον αρχηγό. Χρόνια πολλά. Στον πατέρα μας. Αυτό είναι. Ναι. Ο άνθρωπος αυτό... που ναι. Έκανε τους παοξίδες από εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια. Ναι, αυτό ακριβώς. Πολλαπλασίαζε. Αυτό ακριβώς. Έκανε εντάξει. Δικό του παοξόδεντρο. Ακριβώς. Τεράστιο. Ναι. Μετά λοιπόν, όταν η άβρα του Κούδα έσβηνε και το ποδοσφαιράκι μας ήταν για βούτα, ναι. Εμφανίστηκε ο Μπάνε, μια τυπάρα. Εντάξει, ένας τύπος που πας μιλάς μαζί του και σου λέει είσαι βλάκας. Δεν θα σου πει μήπως αδερφέ δεν τα έχεις υπολογίσει τα πράγματα. Αυτά που λέγαμε. Ναι, να σε κυνικάει ναι, κάποιος σε πρώτο χρόνο ναι. Στην ευθεία κοινικά και ψυχρά. Ναι, ή να σου πει δεν είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Ένα αμφίβολα κορυφαία φυσιογνωμία και ναι, ηγετική έτσι. Προσωπικότητα. Ακριβώς αυτό. Εντάξει. Είναι λοιπόν στη διάδα. Δεν τον κράζει τον Μπάνε. Με ψυχή μου δεν μου πάει. Ακόμα και όταν πήγε στην ΑΕΚ, απλά έσβησα ότι πήγε στην ΑΕΚ. Τότε σαν παίκτη. Ναι, ναι, τώρα. Το έσβησα από το μυαλό μου. Και στην Κίντερ και στην Πολώνια. Στην Κίντερ καλά έκανα, πούμε από αυτό. Στο τελικό θυμάμαι, μας έβαλε ένα καλάθι Μπάνε. Εναντίον τη ομάδα. Ένα λέει up. Σαν τώρα το θυμάμαι. Ναι, έτσι και το ξεκάλφωμα. Και μια ανάσα ήταν να μην το βάλει. Για να σε κάνω μια πασκετική να δω. Πες μου παλιά. Έτσι, παίκτη στο μπάσκετ που έβαλε αυτοκαλάθι. Όχι όμως να διεκδικήσει το rebound. Και ο μεγάλος Πουλιανίτης που πέρασε. Ο οποίος έκανε μπάσιμο κανονικό. Τι μπάσιμο, κάφος είναι. Όχι μπάσιμο. Ο αστικός μύθος πώς το φτιάχνει. Κάφαμα το κάνει. Μπέδεψε σε μπρος πίσω την πλευρά. Έκανε εκδίκηση κανονική στην ομάδα του. Αφήνοντας άφωνος. Ο Πουλιανίτης ο γιος, ο μπαμπάς. Να το διευκρινίσουμε. Γιατί ο γιος παίζει και πολύ καλά μάλιστα. Παίζει στην Κίμη ο γιος. Ένα εργαλείο, καλό. Αυτοκαλάθι με μπάσιμο αφήνοντας άφωνους συμπαίκτες και αντιπάλους. Οι συμπαίκτες λέει, αμά τι έγινε, ακούς, και οι αντίπαλοι τον αφήσανε. Είναι λογικό. Υπάρχει και μυθική στιγμή, είναι και η Κυφισιά Άρης. Φαντάζεσαι αυτό, ναι, όχι, να σε πω ένα πράγμα, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Να ήταν το μάτς 77-77 και με αυτό το καλάθι έτσι να κέρδιζε η ομάδα. Αυτό έγινε. Με το τελευταίο δευτερόλεπτο ήταν. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Τότε το στοίχημα δεν υπήρχε σε οργασμό. Τι θα άκουγε αυτό το παιδί εφόρ ζωή. Το έκανε παίξει στι Κυφισιά Αμερικάνου και Κυφισιά Άρης πριν τρία χρόνια. Επαναφορά από πλάγια, στο μισό, όχι προ πίσω να πει μπέρδεψε στι πλευρέ και σκοτίνιασε. Κάνει μπάσιμο και μάλιστα μπερδεύεται το παίξι του Άρης και πάει τον κόψει. Έκανε άμυνα ο άλλο. Ναι, πήγε ένα. Ναι, είχε τη διάθεση. Ναι, γιατί λέει κάτσε για να πηγαίνει εδώ. Τι είναι, χωρί να το κάνει κάτι γίνεται. Κάτι αλλάξαν οι κανονισμοί τώρα, δεν το προλάβαμε και παίξτε το έτσι. Και εγώ... το βάζει και χάνει και φυσικά. Εγώ σε ένα τέτοιο mood που μιλάμε σχετικό, ναι. Έχω ακούσει, ναι. Δεν ξέρω δηλαδή ναι. Αν είναι πραγματικότητα, αν έγινε σίγουρα, ναι. Αλλά δεν ξέρω τι υπήρχαν τα επακόλουθα πια ήταν, σε ένα μάτς στην κοντινή εδώ κοινωνία του Πουγουδουμού που λέμε. Ναι, Πουγουδουμού. Οι Πουγουδουμού λοιπόν έπαιζαν μια ομάδα, η Βαρδάρ Σκοπίων συγκεκριμένα, έπαιζε με μια ομάδα από το Βέλγιο και κατά ένα διαβολικό τρόπο θα τον έλεγα. Παίξανε πάρα πολλοί κόσμος, έπαιζε και Μίλαν Μπαρτσελώνα. Ναι. Το Μίλαν Μπαρτσελώνα, να φανταστείτε ότι είχε έναν όγκο στοιχημάτων κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ σε όλη την Ευρώπη και στη Βαρδά Σκοπίων με την Ξαμάξ, την Ελβετική, είχε 8,5 εκατομμύρια. Και όλοι κατά ένα διαβολικό τρόπο, κατά λάθος, διπλό. Διπλό τελικό. Ναι. 0-0-0-0-0-0-0. Στο 42, στο 44, στο 45 του πρώτου ημιχρόνου. 0-0.
Έτσι, corner η ομάδα της Ξαμάξ και αγανακτισμένο το στόπερ της Βαντάρ σηκώνεται και κάνει μια κεφαλιά ποίημα, αφήνοντας σε βρόντι τον τερματοφύλακά του και κουνάει και το χέρι του χαρακτηριστικά, αμά τι έκανα. Και ζητάει και αλλαγή ταυτόχρονα. Δηλαδή ο ψυχικός του κόσμος, η τρέλα, η ευθολογική και έγινε ένα 0-1 με τελικό φυσικά 0-3. Πήγε τα μετρήσει μάλλον. Συμβαίνουν καμιά φορά. Να μιλήσουμε για αγγλικά σκορ. Έτσι, τα οποία τα ζηλεύουμε όταν τα βλέπουμε κάπου. Τα βλέπουμε, ας πούμε στην Αγγλία, κάποτε θυμάμαι, η Manchester City έπαιζε ένα μάτς με την Tottenham. Στο ημίχρονο η Tottenham κέρδιζε 4-0. Όχι η Manchester City, η καλή, η πλούσια αυτή. Ναι, η άλλη. Η φτωχή η Manchester City, πνεύτουνε. Το λοιμό του Manchester, ναι. 4-0 την κέρδιζε η Tottenham στο ημίχρονο και έληξε τελικό 4-5, φίλε. Στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως έχουμε και στην Ελλάδα ένα αντίστοιχο περιστατικό. Έτσι, το Ολυμπιακό Σόφι. 4-0 ημίχρονο, 4-5 τελικό. Και έρχεται αυτό να προσθεθεί το χθεσινό του Ηρακλή. Εδώ. Τον οποίο εγώ διαψεύστηκα παταγωδός. Πίστευα ότι θα κάνει μια εύκολη νίκη. Και να πω την αλήθεια, το είδα το μάτι στο πρώτο ημίχρονο. 3-1 λοιπόν. Με δοκάρια στο Με τρία δοκάρια, με πίεση, με. Και μετά μαθαίνω ξαφνικά 3-4 τελικό. Μια ομάδα από όλων Λάρισας. Ο οποίος έδειξε πάρα πολλά καλά στοιχεία. Έχει Βραζιλιάνους παίκτες εκπληκτικούς που θα γίνουν σκοτωμός για το σκόρ που θα το αποκτήσει. Είναι δεδομένο αυτό. Και ένας Ηρακλής. Ο οποίος, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, δεν ανήκουμε σε αυτό. Έφυγε και ο Μύρο. Έφυγε ο Μύρο. Κάποιος, δεν εννοείται. Πάντα υπάρχουν εξελαστήρια θύματα ή όχι σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορούν να ξαναφύγουν όλοι. Αλλάξανε τρεις προπονητές σε 2,5 μήνες. Εγώ νομίζω, έτσι, καταθέτοντας τη φτωχή άποψη, τη μικρή ταπεινή άποψή μου, ότι το λάθος στον Ηρακλή είναι στον αρχικό σχεδιασμό, όταν φαγώθηκε, χωρίς κανένα εισαγωγικό και δεν έχω καμία σχέση με τον άνθρωπο, το ξέρω το παιδί, ο προπονητής, ο Σπύρος Μπαξεβάνος. Ναι. Ανέτη εντελώς. Δεν είχε ξεκινήσει κανείς τη ζώνη του. Ναι, σου λέω ότι μέσα σε 3 μήνες τι έκανε, τίποτα, αλλά φύγε. Αυτά τα ελληνικά. Εντάξει, η όμορφη περίπτωση είναι, γιατί ξεκίνησε και πολύ αργά ο σχεδιασμός, δεν υπήρχε επενδυτής, δεν έκανε δεδομένα. Ηρακλής, από ό,τι φαίνεται, το τρένο το χάνει. Έμεινε πίσω. Το 10 βαθμούς, 9 βαθμούς πίσω. Γιατί έφερε αυτή τη στιγμή θεωρώ είναι τέταρτος από το τέλος. Για εσάς τους Ηρακλήδες το αναφερόμαστε, που μας κάνετε παράπονο ότι δεν αναφερόμαστε στην ομάδα, ορίστε. Τι να αναφερθούμε. Κανονικά δεν είπαμε τίποτα. Να το περάσουμε αχτύπητο. Ντούκου λέγεται αυτό στα χαρτιά. Κι όμως το συζητάμε. Μακάρι από εδώ και πέρα σιγά σιγά. Και νομίζω παίζουν τώρα πάλι μέσα στην έδρα με τη Σπάρτη. Δεν κάνουμε δήλωση του τι θα γίνει. Εντάξει, είπαμε. Όχι, τα αφήνουμε. Θα κερδίσει. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στα ευρωπαϊκά τα πρωταθλήματα του τριημέρου. Πριν τα πούμε τα μάτια να τα δούμε αναλυτικά, εγώ θέλω να πω μια δικιά μου σκέψη. Έχω ετοιμάσει μια εξάδα την οποία θα αφαιρείτε, θα προστίθετε, θα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς, θα κάνετε το δικό σας το φαγητό. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Αγγλία. Να πούμε ότι θα ανέβουν αυτά και στο Facebook σήμερα βέβαια, μετά, βέβαια, έτσι, ναι. Σελίδα μας. Θα ξεκινήσω από την Αγγλία, όπου κατά την άποψή μου παίζεται το καλύτερο ποδόσφαιρο στον κόσμο. Συμφωνείς αυτό, φίλε μου Σταύρο? Ποιος παίζει το καλύτερο? Το πρωτάθλημα. Το αγγλικό. Ναι. Με διαφορά. Με διαφορά, οπότε συμφωνούμε σε αυτό, από τα λίγα πράγματα. Λοιπόν, παίζει η Everton με την Cardiff μεσημέρι του Σαββάτου στις 5. Θα δώσω το φτωχό 1.44. Ναι. Όμως γιατί? Η Everton είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Έχει έναν εκπληκτικό επιθετικό, θα μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον. Το Ριτσάρλισον. Να μας απασχολήσει από πέρσι. Πολύ καλή σεζόν. Και είδες, μεταγραφή του από τη Γουσένα, χρόνο μέσα από τη Γουότορ πήγε στην Everton. Ξέρεις τι πρόβλημα έχει αυτός, φίλε? Τεράστια μύτη, κάτι πρέπει να κάνει. Αυτό διορθώνεται. Διορθώνεται αυτό, κάποιος θα το πει. Δεν είναι μύτη αυτή για πρέπει να σου. Δεν πιστεύω να περιμένει εμάς ο Ριτσάρλισον να το πούμε για τη μύτη του. Είναι κάποιοι άνθρωποι που ζουν με αυτό και αδιαφορούν. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Χαλά το πλάνο. Μπορεί να αρέσει έτσι, δεν το ξέρεις. Καλά, το αισθανόμαστε, το ξέρουμε, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι μύτη αυτή, φίλε. Ωραία. Αυτή μύτη. Δεν είναι, μου γυρίζει. Θα σου σε πολύ μεγάλη μέρα. Εσύ είναι από τι καλύτερε του μέρε. Είναι πολύ ωραίο. Ωραίο συνεργάσιμο και επικοινωνιακό πιο πολύ από ποτέ. Λοιπόν, και το δεύτερο μάτι της Αγγλίας, το οποίο διάβασα, το έβαλα, όταν λέω διάβασα, βλέπω ένα μάτι εγώ τα χαφ. Ποια χαφ έχει μια ομάδα, ποια έχει άλλη, και κατασταλάζω και μπροστά του τι γίνεται. Τα χαφ είναι όλο το ζουμί. Μπράβο. Λοιπόν, στο Λονδρέζικο Ντέρμπι παίζει τότε με την Τζέλσι σε 7.30. Mm-hmm. Καταπληκτικό μάτι, ποτέ να το δούμε όλοι. Mm-hmm. Μηδενώσει ξερουμένο. Αν δεν έχετε γάμο τέτοια αυτά που πηγαίνουν, που τρέχουν, απολαύστε το. Να πούμε 7, τα ποσοστά. 7.30 ώρα είναι 2.81 ο άσος τότε, τον οποίο και προτείνω. Καλά κάνεις για το ποσοστό είναι. Η οποία έχει επανδράσει στην Εθνική Αγγλίας. Ο Κέιν είναι σε εξαιρετική κατάσταση, βρίσκεται στην Εκκοσίτια. Σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις ότι οι ομάδες είναι ισοδύναμες, ότι η λεπτομέρεια παίζει καθοριστικό ρόλο. Παίζει το βάλει ο Μπέτφιλε. Είναι,
Είναι το value bet. Είναι το εντός έδρας 2,81 για την Tottenham. Θα το δεις άλλες τρεις φορές μέσα στη σεζόν. Μια Tottenham η ομία τα τρία τελευταία χρόνια έτσι, συνεχώς φτάνει κοντά στη βρύση. Φτάνει κοντά στη βρύση. Δεν θα φτάσει ποτέ μέχρι τέλους. Μπορεί να φτάσει, φίλε. Είναι σε ένα σημείο. Είναι τώρα η City που είναι σε διαβολική κατάσταση που κόβει τα φτερά στις από πίσω ομάδες. Ναι. Η City είναι αναμφίβολα μια κλάση πάνω από όλες τις ομάδες του κόσμου και μόνο από τις Αγγλίες. Ναι, αυτή που είναι η κορυφαία της Αγγλίας συνήθως κοντράρεται μόνο με τις δύο Ισπανικές. Δεν υπάρχουν άλλοι να τους κοντράρουν. Ωραία. Αυτή τη στιγμή η City είναι πάνω από την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ. Αμφίβολα είναι πάνω. Γιατί οι δύο είναι σε κακό momentum. Δεν είναι σε καλό momentum. Και θα φύγουμε από την Αγγλία, θα περάσουμε τη Μάγκη, θα πάμε Γαλλία. Έχεις πάει κάτω με το τέτοιο, πώς το λένε αυτό. Όχι, αεροπορικό συνήθως δουλεύω, φίλε. Έχεις να προτείνεις κάτι ταξιδάκι με αμάξι. Κάτω, να περάσει τη Μάγκη. Γουστάρεις. Αυτό λέω, πάμε. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία περίπτωση. Κατά τον Απρίλιο. Μετά τις 19 Φεβρουαρίου. Ναι. Λοιπόν, στη Γαλλία λοιπόν, θα πάμε. Εκεί δίνουμε ένα μάτς το οποίο δεν θα ασχοληθούν πολύ. Θα κάνουμε έτσι ένα γλυκό χτυπηματάκι και κλεφτοπόλεμο να τσακώσουμε το 2-11 του Στρασβούργου. Στρασβούργο Νιμ. Νιμ δεν υπάρχει, ναι. 2-11, ένα Στρασβούργο το οποίο παίζει και αυτό πάρα πολύ ωραίο θελκτικό ποδόσφαιρο. Το έχω δει 4 φορές. Είναι σκληρή ομάδα. Μετά τις 3 φορές που το βλέπω, έχω άποψη για μια ομάδα. Ναι. Και τα ξαναλέμε, για να μην είναι πάλι τα ίδια, αλλά θα τα λέμε, θα γινόμαστε πάλι κουραστικοί. Εδώ είναι προτάσεις. Μπορεί να πιάσουμε 0 στα 6. Μπορεί να τα πιάσουμε και όλα. Ωραία. Εσείς τα βγάλετε, θα προσθέσετε, θα παίξετε τα δικά σας. Μπορείτε να διαφορήσετε και παγερά για το τι λέμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στη Γερμανία. Έχουμε τον Άσο τη Σάλκε με την Ρεμβέργη. Θα γίνει εκεί η αναπόθεση χρημάτων. Ναι. Τη Σάλκε η οποία ανεβαίνει τώρα σιγά σιγά. Δεν είναι για το βυθμό. Εντάξει, καλύτερη ομάδα και παίζει την έδρα τη. Ναι. Δεν είναι για το βυθμό τη βαθμολογία όπου βρίσκεται τώρα. Mm. Και το διπλό τη Λειψία μέσα στη Βόλσμπουργκ. Θα συμφωνήσουμε. Η κακή 2-11. Ομάδα παίζει με την καλή. Ναι. 2-11. Εδώ θα συμφωνήσουμε. Για μένα από αυτά που είδα, το πιο ωραίο σημείο που είδα είναι αυτό. Και εδώ τώρα θα δώσω ένα που φυσικά θα διαφωνήσω με τα 8 δέκατα των ακροατών. Θα πάμε στην Ισπανία. Παίζει η Ατλέτικο Μαδρίτης 10 παρατέταρτο με την Μπαρτσελόνα. Ντέρμπι θανατά. Μπαρτσελόνα πρώτη, η Ατλέτικο Μαδρίτης από κάτω. 3 ποσοστό την Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα το τιμήσω. Είναι η ίδια σκέψη όπως έκανα με την Τότεναμ. Μπορεί να τα χάσω και τα δύο. Έλα όμως πάνω να τα πιάσει και τα δύο, τι γίνεται. Έξω σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άσο με την Μπαρτσελόνα. Αυτό γιατί θα το βάζει μια διάδα σκέτη. Ναι, βέβαια. Ναι, ήδη το έχω τοποθετήσει. Mm. Ήδη έχει τοποθετηθεί. Και μετά εγώ μέσα σε αυτά τα 6 μάτς θα κινηθώ μαζί και σαν πουλάκι. Μικροί παίζατε μήλα, λάστιχα, παίζανε οι γυναίκες και δεξιά και αριστερά. Ή ένα ποδοσφαιριστή πουλάκι που έπαιζε μόνο στις επιθέσεις και το βγάζατε και το βάζατε. Mm. Πουλάκι θα έχω το River με την Boca. Τον τελικό του Copa Libertadores που είναι αύριο το over. Over. Είναι 2-2 το πρώτο μάτς. Η Boca θέλει νίκη. Δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ. Δεν μετά γκολ. Αλλά θεωρώ ότι το μάτς θα ανοίξει εκεί. Παίζουν οι εκατομμυριούχοι, οι μιλιονάριος. Εμείς τέτοιοι είμαστε. Είσαι River. Ναι, River είμαι. Ναι. Ναι, βέβαια. Άρρωστος. Μεγάλωσα και γαλλοκήπικα στα βήματα εκεί στο Buenos Aires που είναι αυτή η ομάδα μας. Είμαι River, ναι. Ναι. Και θα το κατακτήσουμε. Όλη η ανθρωπότητα θα ασχοληθεί αυτό το μάτς. Ρε. 190 χώρες το δουν. Αυτή τη στιγμή εγώ θα διαχειριστώ τον χρόνο που μου δίνει η ιδιότητά μου για να δώσω την ευκαιρία για την καλύτερη επένδυση στον πλανήτη Γη αύριο Σάββατο, που δεν είναι άλλο από τη διάδα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Και λέει, πες και ποσοστά, πόσο γίνονται τα λεφτά σας. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι στο 1,20 με 1,25 στις στοιχηματικές, goal bet εκεί πέρα είναι. Ωραία. Η ΑΕΚ έπεσε από το 1,70, πάει προς τα κάτω. Μέσα ΑΕΚ, ναι, μπορεί να μην ξέρουν ποιο παίζει ΑΕΚ. Παίζει Πανετολικός ΑΕΚ. Το διπλό της ΑΕΚ. Το διπλό της ΑΕΚ, λέω, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν γίνεται σε εχθρικό περιβάλλον, ιδιαίτερα. Έχουν καλές σχέσεις οι δύο ομάδες, γιατί η ΑΕΚ είναι κομβικό. Έχει τρόπο η ΑΕΚ να κερδίσει. Επειδή μπήκα και παιχνίδια. Είδα καμιά 300 στοιχήματα που παίχτηκαν κατά το τελευταίο διήμερο στην Gold Bet, τα μισά, πάνω το 50%, έχουν την τριάδα ΠΑΟΚ ΑΕΚ Τρίπολη. Αυτή την τριάδα εγώ έχω παίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Εμένα η πείρα μου, ξέρεις ότι είμαι πολύ πείρος στο συγκεκριμένο, όταν κάποιοι παίζουν μία τριάδα συνεχόμενα, κάτι γίνεται πάντα. Ένας από μηχανής Θεός έρχεται. Κάτι διαβολικό και κάτι δεύτερο θα λέμε, αμά δεν γίνεται αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση, αν δεν σπάσει του ΠΑΟΚ,
Η Τρίπολη, φίλε, πρέπει να σπάσει. Αυτή που δεν κερδίζει. Η Τρίπολη, εμένα με θυμίζει την ομάδα που προσπαθούσαμε εμείς να σώσουμε. Προσπαθούσαμε να σώσουμε χρόνια. Δεν γίνεται να πέσει η Τρίπολη, παράδειγμα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και δεν κερδίζει ποτέ. Έχει παιχτεί και μόνη τη η Διάδα. Δεν μπορεί να την αφήσει αυτή τη Διάδα. Έτσι. Εντάξει. Δηλαδή θα ξεκινήσεις με Διάδα, θα κάνεις τρίτη την Τρίπολη σε άλλο στοίχημα. Έλεγα ότι ό,τι βγάζω μέσα στη βδομάδα θα φεύγει κατευθείαν στη Διάδα. Ωραία. Αυτό έκανα. Cash out πόσα είναι τόσα, Διάδα. Cash out πόσα είναι τόσα, Διάδα. Ωραία. Εκεί. Και την Διάδα παίχτηκε και αυτή, εννοείται. Γιατί με πας από τα δύο στα τρία φράγκα, ρε φίλε. Έτσι. Δεν είναι... Τώρα πάμε να βγάλουμε τα Χριστούγεννα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Μήπως πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι γιατί φωνάζει ο άνθρωπος και να μιλήσουμε μετά μόνο για Ελλάδα. Ναι. Άμα τι επιστροφή μας. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και... το καλύτερο διαφημιστικό διάλειμμα όλων των εποχών. Όλων των μέσων. Ναι. Δεν είναι αυτό το διάλειμμα το αειδιαστικό. Βλέπεις star, κάνεις μπάνιο, ερωτοτροπείς, τρως, χωνεύεις και έχει και λίγο ακόμη. Δεν έχει ξεκινήσει. Άλλες δύο διαφημίσεις. Μετά από όλα αυτά. Πάμε Ελλάδα λοιπόν. Ναι, να δουλέψουμε λίγο τώρα γνώσεις αποκλειστικά και μόνο και προτάσεις για Ελλάδα. Το ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι μια διάδα η οποία η πιθανότητα να σπάσει είναι 5%, λέω εγώ. Ναι. Εντάξει, αξίζει το ρίσκο του διπλασιασμού χρημάτων. Να μιλήσουμε λοιπόν για Ελλάδα λοιπόν. Να ξεκινήσει η Σόφη να μας λέει τα μάτια. Αν αυτό είναι για πλούσιους. Ναι, είναι για πλουσίους. Ναι, για πλούσιους. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας. Έβαλε 8 ευρώ, πάρε 16. Δεν είναι 2%. Είναι 2%. Έπεσε η ΑΕΚ πολύ. Πόσο πήγε η ΑΕΚ? Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι στο 1,58. Ξεκίνησε από 1,71. Ναι, εκεί την παίξαμε. Ναι. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν. Πρώτο μάτς στην Ελλάδα αύριο Σάββατο. Ξεκινάμε 4 η ώρα με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης. Το αποφεύγουμε. Εγώ σε αυτό το μάτς, έχοντας πλήρης επίγνωση των λόγων μου, λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κερδίσει. Εγώ λέω ότι 1,38, 1,40, πόσο είναι? 1,37. Ένα 37 δεν θα ακουμπήσω στη ζωή μου τον Παναθηναϊκό όσο είναι σε αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν ακουμπάω λοιπόν τον Παναθηναϊκό. Εγώ λέω δεν θα κερδίσει. Χι διπλό λέω. Το ίδιο λέμε. Ναι. Απλά εγώ δεν θα το παίξω το παιχνίδι. Εγώ θα το πατήσω. Ναι. Σε ένα light στοιχηματάκι. Πετάμε ένα από αυτά που τα πετά και να γράψει έγραψη. Αν κέρδιζε ο Απόλλωνας στον Άρη θα το έπαιζα. Τώρα όχι. Θεωρώ ότι είναι λοιπόν πολύ μπερδεμένη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε μετά 5 και 4, Αστέρας Τρίπολης, Λάρισα. Να το εδώ μάτς. Λοιπόν υπάρχει ο Κούγιας που δεν έχει αυτή πολλούς φίλους. Αυτή η Τρίπολη αν ήξερε πόσα λεφτά παίζονται πάνω της, έτσι το τι γίνεται, το πόσο την πιστεύουν όλοι σε όλη την επικράτεια και το έρχονται και ξένοι επενδυτές. Ξέρεις, από τις γειτονικές χώρες. Ναι. Έρχονται βαλίτσες, μεταφέρονται. Ναι, εδώ... Δεν μπορεί. Η Τρίπολη είναι καλή. Η Τρίπολη είναι καλή 10 αγωνιστικές και είναι στον πάτο. Απλά εδώ ποντάρουμε στην αλλαγή προπονητή που φέρνει μία διαφορετική άβρα. Άρα. Τώρα θα μου πεις άβρα και παράσχος δεν πρέπει να συναντήθηκαν ποτέ στη ζωή τους. Δύσκολα. Δύσκολα, ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας έμπειρος προπονητής που έχει ξαναμπεί. Ο οποίος παράσχος πολύ δύσκολα θα βρεις σε ποια ομάδα δεν δούλεψε. Πάμε σε αυτές που δούλεψε. Ούτε θυμάμαι το καμία που δεν δούλεψε. Πραγματικά έτσι δεν μου έχετε κάποιο στο μυαλό. Πάω κάποιο Ερακλή δούλεψε. Ολυμπιακό δεν δούλεψε. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο. Ναι. Τρίπολη δεν είχε δουλέψει και τώρα δουλεύει. Και η Λάρισα δεν είναι ομάδα εμπιστοσύνης, ρε φίλε. Δηλαδή σκληρή ομάδα, με ένταση ομάδα, γερά τώρα παιδιά. Που μιλάμε, πόσο είναι το ποσοστό του Αστέρα Τρίπολης, για να σας πω αν δέχεται και άλλη πίεση. Ο Άσος είναι στο 1,54. Και άλλη πίεση. Στο 3,52 και το διπλό στο 8,04. Αστέρα Τρίπολης και Άσος, προτείνουμε και εγώ και ο Σταύρος. Ναι. Έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Άσο προτείνουμε. Ναι. Ότι, ναι. Ναι. Ότι από τα τρία. Ναι. Κάτι θα γίνει. Είναι αυτό που γίνει, μπορεί κάτι να θα γίνει και έντα. Ναι. Προχωράς. Εντάξει. Το άλλο. Λοιπόν, μετά πάμε 7 η ώρα Πανετολικός ΑΕΚ που είπαμε. Και είπαμε, αφιέβασαμε πολύ και 7,5 πάω Ξάνθη. Άσχετα από εγώ εκεί. Το διδυμάκι το δικό μου μαζί με το Δημήτρη τον Μποβτζίκα. Δεν τα λέω δικό μου ενώ επειδή είναι εξαιρετική φίλη και γνωστή. Τραϊανός Δέλλας και Βασίλης Μπαρμπόκης. Μέσα τους, εγώ έτσι θεωρώ. Δηλαδή, εγώ αν έφευγα από κάποια ομάδα, διώχνανε, με κάνανε. Δεν με αφήνανε να συνεχίσω το θεάριστο έργο μου. Εδώ έχω τραβήξει το λουκί. Ναι, ναι, ναι. Όταν θα έπαιζα με αυτή την ομάδα, θα ήθελα να αποδείξω πάρα πολλά. Ναι. Ο εγωισμός δηλαδή μέσα θα ήταν υπέρμετρος. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν εγωισμό. Μόνο εγωισμό έχουν. Ναι. Ο Βασίλης μία φορά είχε χάσει στο κρυφτό. Στο κρυφτό, επειδή το βρήκανε πρώτο και δεν έπαιζε μετά και τις επόμενες 15 μέρες. Ναι.
Ωραία. Σήμερα το είπαμε για Βασίλη Μπορδόκη. Κατέβηκα να περπατήσω λίγο στην παραλία. Το πρωί είναι 10, πολύ ωραία περίπτωση. Καταπληκτικό καιρό και πολλοί κόσμος. Και συνάντησα στο δρόμο μου τον Γερμανό, εισαγωγικά. Δεν γίνεται να μην ξέρει τον Γερμανό. Έλληνα 72 ετών, ατακαδόρο αλφα εθνική, με πετυχαίνει, με λέει τελείωσα και αρχίζει με κουλφάει από πίσω. Και συζητάμε, παιδί μου, επί παντό επιστητού. Σε μία ώρα που πήγα και έφτασα, γιατί μία ώρα έκανα για να κάνω αυτά τα 3 χιλιόμετρα. Δεν τρέχουμε, δεν βασανιζόμαστε. Πηγαίνουμε απολαυστικά. 3 χιλιόμετρα είναι μια απόσταση κέντρο Τούμπα. Για να δώσουμε και μια εικόνα. Ναι, βέβαια. Σιγά σιγά. Με είπε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, τις οποίες θα τις βάλω από Δευτέρα στο μενού της εκπομπής. Γιατί σήμερα έχουμε τα αθλητικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου. Βέβαια. Και πρέπει να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Ναι. Συνέχισε λοιπόν με το επόμενο μάτς. Μετά πάμε στους αγώνες της Κυριακής. Περίμενε. Πάω ξανά. Καλά, πάω ξανά. Χαμηλό το ποσοστό. Είναι αρκετά χαμηλό το ποσοστό. Ναι, αλλά. Αλλά εδώ έχει πολύ πράγμα. Αλλά είναι ο ΠΑΟΚ. Ο πρωτοπόρος και αίτητος ΠΑΟΚ. Ο επίδοξος πρωταθλητής. Ο σίγουρος για μένα πρωταθλητής. Για μένα όχι ακόμα. Για σένα, μπορεί τη Δευτέρα να έχω άλλη άποψη αν πάνε καλά τα πράγματα. Ωραία. Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα, συνήθως δύσκολα κερδίζει την Ξάνθη, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η αρμάδα του Λουτσέσκου θα συνεχίσει το εντός έδρα σερί που έχει σε αγώνα πρωταθλήματος εδώ και έναν χρόνο. Ένα χρόνο, ένα χρόνο. 365 ένα χρόνο ημέρες. Δεν έφυγα λυπημένος από την Τούμπα σε αγώνα πρωταθλήματος. Και ένα 30% από αυτούς τους αγώνες και κλεισμένο το θυρών, εντάξει. Τώρα όσο μιλάς, αναμοχλεύω μέσα τη μνήμη μου και λέω, εκτός από το Ηρακλή, αυτό το 3-1-3-4 που έγινε, θυμάμαι αυτό το αειδιαστικό, το δικό μας 3-1 που κερδίζαμε τον Ατρόμητο και έγινε 3-4. Και δεν πιστεύω να έχει άλλο τέτοιο αποτέλεσμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ποτέ. Έτσι λίγο αφεργαλέα που περνά όλα τα χρόνια. Δεν νομίζω μέσα στην Τούμπα να κέρδιζε ο ΠΑΟΚ ένα μάτς με δύο γκολ διαφορά. Να κέρδιζε με δύο γκολ διαφορά και να το έχασε. Αφού είμαστε λύθοι, βγήκαμε μπροστά. Τι βγαίνει μπροστά, δεν βλάκα. Χάρη, κερδίζει. Πάμε παρακάτω. Κυριακή, Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στου αγώνε τη Κυριακή. Ξεκινάμε 5 και 4 με το παιχνίδι ΠΑΣ Γιάννενα Λεβαδιακό. Με τρελαίνει. ΠΑΣ τελεία Γιάννενα. Αρρωσταίνω, ρε παιδί μου, κανονικά. Ναι. Θα είσαι στην Νάπολη γιατί θα λείπει εκδρομή με τον καλό τη. Μας παρατά εδώ στους 5 δρόμους. Σαν τα σκυλιά. Σαν τα σκυλιά. Για να κάνει εκδρομή μαζί την λοιπόν, και εμείς τη στηρίζουμε. Αλλά θα τη βγάζουμε τη Σόφη από Νάπολη. Έχουμε τη δυνατότητα. Θα πάω την Κυριακή. Για να μου λες τις ομάδες. Θα πάω την Κυριακή στο παιχνίδι Νάπολη-Κίεβο. Θα πάω να το δω. Κίεβο. Την αλλάξαμε και χώρα. Δεν πειράζει. Κίεβο, να ξέρει, είναι Ουκρανία. Ξέρω. Κίεβο είναι Ιταλία, αλλά δεν πειράζει. Έχει δικαίωμα ένα να σε πω και τόνο κάτι. Τώρα. Και να σε πω και κάτι. Το Κίεβο δεν είπα να παίξει στην Ουκρανία να γουστάρει. Θα μα μπερδεύει εμά. Κάτι στην Ιταλία. Να πάει στο Κίεβο. Ναι. Να παίξει στο Κίεβο. Να πάει. Ωραία. Εκεί δεν θα βρέχει τουλάχιστον. Είμαστε σίγουροι ότι θα βρέχει εκεί. Στην Ιταλία. Ναι. Όλα με τα ίντερνετ να ξέρουν τι θα γίνει μετά από δύο μέρε. Δεν το πετυχαίνουν ποτέ, να ξέρει. Όχι, τα βρίσκουν τώρα. Ποια βρίσκουν, ρε. Να σου πω ότι πάθαμε. Τον καιρό το βρίσκουνε. Καλά, ναι. Θα με πεις λίγο να τελειώσουμε τα μάτς. Από μετά μάτς. Ωραία, πας για ένα Λεβαδιακός. Ο ΠΑΣ δεν βλέπετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά. Ο μη αλήθεια. Δεν βλέπετε. Αλλά παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα εμείς του ΠΑΣ, γιατί συμπαθούμε τον ΠΑΣ. Εντάξει. Yeah. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει 6-7 Αφρικανούς στην ενδεκάδα. Αλλά πάσα στιγμή μπορεί να διαλυθεί το όποιο πλάνο έχει η ομάδα του Λεβαδιακού. Δευτερόλεπτα. Εδώ λοιπόν, εγώ αποφεύγω τον Άσο και τι κάνω. Για πες που κινείς. Σε σύστημα, πάω στο Άσο-Άσο. Άσο, όχι αποφεύγεις τον... τον λέω τον ότι άσο. Αν είναι να παίξω το Γιάννενο, που δεν βλέπετε, ας το πάρω τουλάχιστον στα 3 φράγκα, ωραία, γιατί τόσο είναι ο Άσος-Άσος, να τελειώσει, δηλαδή... Ναι, άμα είναι να κερδίσει, γιατί είναι να κερδίσει μετά του 45, θα το βάλει το κόλπο στο ημίχρονο που θα έχει πίεση όταν ξεκινάει ένα μάτς. Έτσι κερδίζουν τα Γιάννενα από το ημίχρονο. Δεν κερδίζουν. Την... Ναι. Σπάνια παϊχιά σου. Στο γήπεδο των Ζωσιμάδων. Το οποίο τέτοια περίοδο είναι πολύ γλιστερό. Πάντα, να ξέρεις. Είναι υγρό. Έχει πολύ δεν γρασία. Δεν είναι όμως τόσο αειδιαστικός ο αγωνιστικός χώρος όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια που ήταν τραγωδία. Η μπάλα δίνανε μία πάσα σε παίκτες και όποιος ξέρει από ποδόσφαιρο το γήπεδο ήταν τόσο χωράφι που ο παίκτης υπολόγιζε τη λακκούβα και όχι τη δύναμη της πάσας του συμπαίκτη του. Ναι. Αν η λακκούβα είναι μπροστά, αν είναι δίπλα την όπλα. Δεν γινόταν να παίξει μπάλα, δεν ήταν ποδόσφαιρο. Ναι, δεν γινόταν. Τραγωδία ήταν. Ναι. Αρχαιοελληνική σκληρή, αειδιαστική τραγωδία. Εδώ λοιπόν, αν θα πάρω το ρίσκο να παίξω Γιάννενα που το πήρα σε ένα σύστημα, το πήγα στο άσο άσο. Πάμε παρακάτω. Μετά πάμε 7 η ώρα. Ατρόμητος Ολυμπιακός. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Να δουλέψω το παρασκήνιο λίγο. Βεβαίως, βεβαίως.
Ο Ολυμπιακός κάνει τα πάντα για να πάρει το παιχνίδι. Λογικότατο. Λογικότατο γιατί είναι ο κόμβος του κόμβου. Κόμβο-κόμβος που λες και εσύ. Κόμβος, κατεχάκι και πλατεία Σμύρνης και όλα μαζί. Αυτά που φαίνονται είναι μια επιρροή στο να μην μπει ο διαιτητής που δεν ήθελε. Τον Παπαπέτρο τον κυνήγησε αρχή της εβδομάδας. Ευαγγέλου, δεν είναι. Μετά μπήκε ο Ευαγγέλου που τον βολεύει θεωρητικά. Είναι δικό του παιδί, αν και πέρσι εξαιτίας του έμεινε 4 μήνες έξω. Εδώ τώρα είναι το ερωτηματικό. Παραμένει δικό του ή τους γύρισε την πλάτη μετά την πέρσινη κέντα. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Θα το δεις την Κυριακή το μεσημέρι. Προς απόγευμα. Από εκεί και πέρα εμφανίστηκε ξαφνικά ενδιαφέρον για το Ρισβάνι. Καλά το. Μα το Ρισβάνι ήταν δικό του και το έδωσε σαν δανεικό. Δεν το έδωσε σαν δανεικό. Το πούλησε, ναι. Και τώρα το ξαναθέλουν πίσω. Και καλά. Ναι, αυτά, πρόλογους. Αυτά. Αυτά τα βλάχικα. Τερματοφύλακας. Αυτά είναι τριτοτέταρτα λέγονται στην αργό. Ναι, τριτοτέταρτα. Είναι η παραδοσιακή του λογική που δεν πιάνει πια. Ωραία. Γιατί και εμείς ενδιαφερόμαστε για σένα, παιδί μου, και θα φτύσει εδώ πέρα και μια καινούργια δρόμο, μια καινούργια καβιέρα να τέλει. Και μετά τον τρέχω και να φύγει από εδώ που και να πα, θα πα σε μια μεγάλη ομάδα. Θα λύσει το οικονομικό πρόβλημα τη ζωή του. Δε το αυτό, δε το λέμε να επηρεάσουν μια κατάσταση. Θέλω να δω το Μέγερη. Έχω μια απορία. Ναι. Να τον δω. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Να δούμε λίγο. Ο Ατρόμητος είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Εγώ εκεί έτσι θα ξεκινούσα. Ναι. Έτσι θα ξεκινούσα. Εγώ πρέπει να δώσω το ρεπορτάζ. Ωραία. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι άμα δεν πάρει αυτό το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει, αντίο ζωή. Αυτό ξέρει ο Ολυμπιακός. Παιδιά, είναι τόσο απλά τα πράγματα, τόσο ρεαλιστικά, τόσο απλά μαθηματικά. Ναι. Δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός. Γεια σας, τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Πάμε για το επόμενο πρωτάθλημα. Ας παίξουν οι νέοι, ας παίξουν οι παλιοί, να δούμε τι θα κάνουμε. Και λάσπη φυσικά στον ΠΑΟΚ και τα διάφορα. Ναι. Εγώ λοιπόν συμφωνώ σε αυτό που λες για να συνεχίσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί ο διάλογος αποκλεί το μονόλογο. Ναι. Ότι ο Ατρόμητος είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό και κυρίως παίζει πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο. Δεν θα παίξει με κανένα σπαθί πάνω από το κεφάλι του. Θα παίξουν και οι τρεις παίκτες οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν παίζαν την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Έτσι, τα τρία τα παοκτσάκια. Ναι. Χωρίς κανένα εισαγωγικά. Έτσι, μιλάμε για το διεθνή αριστερό μπακ, τον Γιαννούλη. Δημήτρη Γιαννούλη. Έτσι, μιλάμε για το Χατζή Ισαγέ. Διεθνή με ελπίδων, διεθνή ήταν και αυτό. Ναι. Και τον διευθύνει με την Ανδρών Ευθύμη Κουλούρη. Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος δέχτηκε πρόταση. Όχι πρόταση. Έτσι. Δεν θα το δω τον παπά. Τι ήταν. Είναι στη λίστα. Α, είναι στη λίστα. Είναι α, στη λίστα. Είναι, άλλο, πάντων. Άλλο. Είναι όμως πάρα πολύ καλό απλά για τον να ενημερώσουμε τον κόσμο και εσένα, γιατί όντως δεν είναι στη λίστα. Ξέρω αυτά. Ναι, μα δεν είναι. Ότι όλοι οι παίκτες είναι σε λίστες. Στον πλανήτη Γη. Η λίστα του Σίτλερ. Ναι. Είναι σε λίστες. Όλοι. Πόσο μάλλον όταν είσαι νεαρός διεθνής και πότε σκόρες ένα πρωτάθλημα. Τα είπε όλα. Ήσουν ένα περιεκτικό και ουσιαστικό. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Νεκρό ο συνομιλητή. Δεν μπορεί να πει τίποτα αυτό. Ναι. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Έχουμε έναν Ατρόμητο που σκοράρει. Εγώ αυτό το μάτι το παίξω γκολ-γκολ. 100%. Και, φίλε, και είναι πάνω από. Over δεν θα το παίξω γιατί βλέπω και ένα-ένα αποτέλεσμα. Ναι. Ωραία. Αλλά το γκολ-γκολ στα 2-10, 2-12 πόσο το δίνει. Το goal-goal, μισό λεπτό πρέπει να μπει. Είναι πάνω από δύο φράγκα. Είναι πάνω από δύο φράγκα πάντω. Σίγουρα αυτό δεν θυμάμαι ακριβώ. Ναι, 2-0-5. Ωραία. Είναι ωραία απόδοση πραγματικά. Είναι, δεν χρειάζεται να βάλουμε και το over. Το, αυτό που το χέρι που μου βάζει εσύ το βάζω εγώ. Να, εγώ θα το βάλω γκολ γκολ και over γιατί πιστεύω ότι το μάτι θα είναι ανοιχτό, θα γίνουν φάσεις έτσι, και θα σκοράρουν κατέβαθαν και οι δύο ομάδες και πάνω από δύο γκολ. Πάνω από ένα πέρα θα γίνει και over. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό ήταν. Μακάρι να μην βγει το διπλό και ας έρθει 4-4, 5-4, 6-5. Ωραία. Αυτό ήταν το τελευταίο μάτι τη Κυριακή. Όχι, τελευταίο μάτι τη Κυριακή είναι 7.30 ώρα. Όφι Άρης. Εδώ, λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο στοιχεία, αδελφέ μου. Ναι, φίλε μου, καλέ, κολλητέ μου. 10 παιχνίδι χωρίς ισοπαλία ο Άρης. Αυτό πάλι που είπα τον Άρη, παιδιά. Δηλαδή. Σε τιμωρεί, δηλαδή, είναι κάρμα. Πώς γίνεται αυτό. Γιατί το έκανες για να ψιλοπικάρεις. Να ψηλώ, έτσι. Να ψηλώ, να ψηλώ. Και σου γύρισε. Και μπορεί σε όλο το πρωτάθλημα να κάνει καμία ισοπαλία ο Άρης. Θα κάνει τώρα, λέω εγώ. Πρώτη Παντελή, πάρα βέβαια. Πολύ δύσκολο το μάτς. Το σημείο ανοιχτό εδώ, για κάθε αποτέλεσμα. Εγώ εδώ δεν έχω άποψη καμία. Έχω καμία. Εγώ. Εσύ βεβαίως να έχεις. Γκολ γκολ. Και ο Όφη βάζει στην έδρα του όπως και να έχει. Και ο Άρης βάζει σε όλα. Και εδώ είναι ψηλά το γκολ γκολ. Εγώ βλέπω και χ. Ωραία. Εγώ το βλέπω 1-1, κλασικό 1-1. Εδώ εγώ είμαι σχολή τυφλών, δεν μπορώ να δω, να διακρίνω τίποτα. Χωρίς αρχή, μέση και τέλος, όλα τα αποτελέσματα πιθανά, κανονικό ποδόσφαιρο. Ό,τι και να έρθει θα πω ότι μπορούσε να γίνει. Οπότε δεν έχω άποψη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Πέρσι πάντως στα τέσσερα παιχνίδια της ΑΕΚ με το Αγρίνιο δεν φάνηκε να είναι ιδιαίτερα θυμωμένο το δίδυμο. Ειδικά το πρώην παιδί μας. Ναι. Ποιο είναι το πρώην παιδί μας? Ο Βασιλάκης, ο Παπαδόκης. Όχι, όχι, όχι. Συνέχισε. Ξυλοκόπου από το Άινταχο με μούτρα τέτοια. Μόνο του Χάβου λέει εδώ. Ναι. Ωραία. Που... Α, όχι, όχι. Το Άινταχο τώρα, το Κυριακίδη λέει. Που βαρέθηκε να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα του. Οπότε διπλό και πάμε για άλλα. Πεκτικά ο Γαύρος δεν περνάει, λέει ο φίλος μας. Είναι απόψε αυτές, σαφώς. Ναι. Εδώ λοιπόν, λέγαμε για το παιχνίδι, ο Φιάρης, εγώ βλέπω γκολ-γκολ σε αυτό και τίποτα άλλο. Δεν πάμε παραπέρα. Άρα καταλήγουμε. Άσο με ιδιαίτερο ρίσκο, άσο τα Γιάννενα, λέω εγώ. Ναι. Εντάξει. Γκολ-γκολ τον Ολυμπιακό, γκολ-γκολ τον Άρη. Τι άλλο είπαμε για Κυριακή? Κυριακή έχει, είπαμε, τον Άρη, Ατρόμητο, Ολυμπιακό, Λεβαδιακό. Είπες άσο τα Γιάννενα. Αυτά είναι τις Κυριακές τα παιχνίδια. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα μετά έχουμε Πανιόνιο Λαμία. Είναι Δευτέρα όμως. Είναι άλλο μάτι. Τώρα έχουμε τρίμηνο μπροστά μας στα ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ μιλήσαμε μόνο για Σαββατοκύριακο και αφήσαμε για το τέλος τη σημερινή ημέρα. Η οποία είναι μια χαρούλα μέρα. Κάτι δεν πιάσαμε τα άλλα πρωταθλήματα. Έχεις πιάσει άλλα πρωταθλήματα? Όχι. Αυτό λέω, να μόνο Λεψία Ντόρτμουντ δεν έδωσες. Ναι, είπα αυτά τι θέλω εγώ. Τη Σάλκη και τον Άσο με την Ιμπεμπέργη και το διπλό της Λεψίας μέσω της Βόλσμπουργκ. Ναι. Αυτά διάλεξα εγώ. Αλλά τώρα να δούμε και τα μάτς. Απλά εγώ λέω μη παίξετε Λίβερπουλ. Έχει πολύ, πολύ πράγματα το Σαββατοκύριακο. Έχει ένα παιχνίδι Ισπανία Liverpool σήμερα. Ή κοντράρετε τη Λίβερπουλ, έτσι λέω. Εντάξει, λίγο να σου πω κάτι, λες αυτό, αλλά το μάτι της Watford μπορεί να έχει και ένα 4, έτσι. Και 4-1. Να ξαναενημερώσουμε το κοινό ότι και ο Μανέ υπέγραψε καινούργιο συμβόλαιο συνεργασίας. Οπότε αυτή η επιθετική τριλογία, αν ήταν γλυκό, έτσι, αυτά οι μάγοι των μάγων μπροστά, Φερμίνιο, ο 600 γκολ, ο Σαλάχ και ο Μανέ, που ο ένα συμπληρώνει τον άλλο κατά ένα μαγικό τρόπο, άκου τι επιθετική τριπλέτα έχει Λίβερπουλ, έτσι. Και από πίσω έχει το Στάριτς. Που όποτε μπαίνει, πάρε το αυτό, πάρε και το άλλο. Κάτι πλασίο, ξεφάλτσο, κάτι. Θέλει, θέλει ένα πιο κλασικό φόρ. Με αυτή την τριάδα που σου είπα, τετράδα, θέλει και άλλο. Φίλε, θα αρχίσουν να αυτοκτονούν, θα πηδάνε από τα παράθυρα τώρα οι άλλες ομάδες. Φαντάσου αυτήν την... Αναφέραμε ένα παίκτη που είναι φωτοβολίδα. Ένα που όπως και την ακουμπάει τη βάζει μέσα. Με απίστευτα τελειώματα και ανεφέρουμε στο Σαλάχ. Φαντάσου να είχες Σαλάχ, Μανέ, Φιρμίνιο πίσω από το φορ, δεύτερο φορ. Ωραία. Και τον Ιμπραήμοβιτς 25 χρονών. Και να φύγουν οι άλλες ομάδες, δεν παίζει κανένα, θα παίζουν μόνοι τους. Ναι, όμως δεν θέλει και ένα κλασικό. Ένα κλασικό, ρε φίλε. Ιμπραήμοβιτς, θυμάσαι που πήγε στην Μπαρτσελόνα και δεν κόλλησε. Ποτέ. Έπαιξε μόνο ένα χρόνο. Ποτέ. Και σου λέει είσαι ψηλός, δεν κάνεις. Εδώ είναι η εθνική κοντών. Κατάλαβες. Πάλι έβαλε όμως τον κόλ. Πάλι έριξε τη σφαγίδα του στον Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, εκείνη τη σεζόν. Γιατί μία σεζόν έμεινε ο Ιμπραήμοβιτς στην Μπαρτσελόνα, αυτό το έκανε τον κόλ. 1-0 είναι η Μπαρτσελόνα, πάρ το μέσα. Αυτή είναι η μεγάλη παίκτηση, η ατελείωτη. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο για τα σήμερα. Έχει σήμερα. Έχει, έχει. Έτσι, πες λίγο σόφι σήμερα που έχει στη Γαλλία ένα ματσάκι ωραίο. Έτσι, έχει κι άλλα. Έχει και η Γερμανία. Θα ξεκινήσω βασικά με Γερμανία. Ναι. 9.30 ώρα σήμερα. Λεβερκούζον Στουτκάρδη με μηδενική. Με τρελαίνω. Τώρα θα αρχίσω να πανηγυρίζω. Λεβερκούζον με. Στουτκάρδη. Έτσι. Στουτκάρδη. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Με μηδενική γκανιότα στην Goalbet, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε γιατί η Goalbet αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Μπαίνουν, τα πατάνε. Κονομάνε. Έτσι. Όταν χάνω αρχίζουν το κλάμα το ανελέητο, έχασε κάποιος φίλος θες και έκανα εγώ ψυχοθεραπεία επί 2 ώρες. Κύριε, δεν είναι αυτή η δουλειά μου, έχουμε και άλλες δουλειές. Η ήττα θέλει μεγάλη δύναμη. Το ποτήρι, το δισκοπότηρο της ήττας είναι πίκρο, θεόπικρο. Και όλοι έτσι χάνουμε. Για ένα σουτ, για ένα γκολ, για ένα δοκάρι. Μην νομίζω ότι οι άλλοι χάνουν διαφορετικά. Όλοι με κάποιο τρόπο χάνουν. Κάτι που μπαίνει για σένα είναι χάλια για τον άλλον και το ανάποδο. Ωραία, εδώ λοιπόν. Οι εταιρείες γκανιώτα παίρνουνε. Γκανιώτα! Ωραία. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ναι. Να δώσω σήμερα έτσι μια εξάδα να τελειώνουμε. Έλα, στάβουμε τις εξάδες. Εντάξει, δηλαδή γελάνε τώρα και από το κυλελέβε. Έρχονται και γελάνε. Εντάξει, το ατόμιο το εξάδα έχει γίνει ανέκδοτο. Σταύρο, εντάξει. Πιο γραφικό από το πύλιο είσαι με τις εξάδες. Ζητάνε από σένα να δει περισσότερα οβεράκια και ένα θέλει μια τριάδα με over. Ένα φίλο. Θέλει γιατί ο Σταύρο τη πιάνει. Σημερινή. Γενικά, μια τριάδα. Για τα παίξει άλλο το σιτάει, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αληθεύει ότι οι τρεις οικοδομές αυτές που έχει στο κέντρο αποκτήθηκαν όλες στοιχηματικά. Από τα όβερ. Παίζει, ρε φίλε. Ψυχοθεραπεία κάνουμε, κύριε, κάτε κι εσείς. Αχμάτ Γκρόσνη στο υπερπέραν του Τατραστάν. Ωραία, με την Τζέσικα Μόσχα. Και μου δίνει Τζέσικα Μόσχα, διότι φεύγα. Να μην το παίξω.
Την Γκρόζνη. Κόντρα την Γκρόζνη. 8 κακοποιοί και 9 τέτοια. Ναι, αυτοί. Τι λέζε τα, βγουν οι άνθρωποι και τα πιστόλια όλοι μεζέ τα έχουν. Δεν ακουμπά. Αλλά σου κοπατάσμα είναι δύσκολο. Πιο καλά παίξει η γειτονική Τουρκία. Έχει σήμερα Γαλατά Κόνια Σπορ. Πολύ ωραίο ματσάκι. Για δώσει λοιπόν σήμερα τι απόψει αυτά, τι 9 που δίνει. Η πρόταση δικιά μου είναι ακούστε το Σταύρο, έτσι, ακούστε τον μόνο και μην παίζετε τίποτα από ό,τι σας λέει. Το παιδί έχει πρόβλημα. Δεν το ξέρει το άθλημα. Δεν. Θέλει να μάθει. Έτσι, και είναι πολύ τίμια, είδες, που σε κυνηγάω όπως στον αέρα, κανονικά. Ναι, πάμε λοιπόν, πες. Πες απόψεις. Εν τω μεταξύ, μόλις μπήκε στην είσοδο ένας, ψωνίσαμε μία φορά και νομίζω να μας τρώει συνέχεια ξανά. Ναι, είναι τελειώσαν τέτοιος. Τα λεφτά, αδελφάκι μου, τέλος. Είναι τέτοιος. Τι νομίζουν τα κρατάμε εμείς τα λεφτά και τα κάνουμε βόλτα. Είναι τέτοιος κλασικά. Δεν ξέρω αν τα λεφτά είναι περαστικά από τις τσέπες μας. Ναι, περαστικά, όχι περαστικά, είσαι άρρωστος. Περαστικά. Ναι. Χθες, πώς έλεγε. Ο πρώτο ξέρει το τραγούδι. Στράτος Γιονυσίου. Έτσι ήμουν περαστικός και είπα να δω τι κάνεις. Να δω πώς είσαι, πώς περνάς, τώρα που πια δεν με αγαπάς. Πού τα ξέρεις αυτά. Ξέρεις αυτά τα heavy metal που μας βάζεις, τα σκληρά. Εγώ φίλε μου, θα πάρω τα 3.000 από αυτό που θα παίξω. Να πάρεις φίλε μου, την ψυχή. Εγώ να ξέρεις και εχθροί μου να παίζουν και αντίπαλοι μου να κερδίζουν. Έτσι και να... Όλοι θέλουν να κερδίζουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, πιο όμορφια να νιώθεις μέσα σου, να είναι 1600, όλοι καλά. 1600 θα συμβιβαστώ με αυτά. Θα πέσει χαμηλά, θα ξεφτυλιστείς, θα ισοπεδωθείς. Ναι. 1600. Εσύ τώρα πας Νάπολη. Δεν πρέπει να βγάλεις τα έξοδά σου. Εσύ μικρούλα ξανθιά, 25 χρονών παιδάκι. 26, ναι. Τα 26. Τα έχω κλείσει τα 26. Ναι, τα 26. Το βελιό είναι βετεράνος. Λοιπόν, εσύ βετεράνος του πολέμου, Τζακ Νόρις, δεν πρέπει να φεύγοντας να κάνεις μια επενδυσούλα και να ξοδέψεις, να φας πιο άντα τις πίτσες σου, τις πίτσες σου, τα μακαρόνια σου. Έτσι, τα φιλέτα σου, τα κόμπε στην Νάπολη. Λιγκουίνι με ελιά και τόνο και τέτοια να κλάψεις, να ξέρεις. Εκεί θα χτυπήσεις. Αυτά μου αρέσει. Και, ναι. Και συμβουλές ναι. Για το σωστό. Πάντα είμαστε στον ουρανίσκο. Και δεν βγαίνουμε με τσάντα στην Νάπολη. Ποτέ. Το ξέρω αυτό. Μισό λεπτό, βόμβα. Βόμβα από Παντελέ. Ναι. Έτοιμη η θευμενόμενη πισίνα. Για όλους. Έτοιμη. Έτοιμη. Μητροπούλου 28, Λε Παντελέ. Λε Παντελέ. Πολύ καλό σέρβις. Εκπληκτικό σέρβις. Ταχύτατο. Αυτό που σε κοιτάει και ξέρει τι θέλει, πώς το κάνει. Το άλλο που θες να παραγγείλεις κάτι και σε λέει, άστο αυτό. Άστο αυτό. Άστο αυτό δεν υπάρχει. Νομίζω ότι άστο αυτό να. Δεν λένε μερικιά αυτό το ψάρι. Αυτό είναι ξέρεις, φοβερό μάρκετινγκ. Δεν το έχει κάποιο κάτι και σε λέει, θέλω να ψάρει. Άστο φίλε, δεν είναι. Ξέρω. Και καλά ότι δεν είναι σήμερα. Απλά δεν υπάρχει. Τα καλύτερα ψάρια για να τρώτε είναι τα αυριανά. Αυτά που θα τα φάτε σήμερα και θα τα ψαρέψουν αύριο. Ναι. Και κυνηγάω όσους και μην πιστεύετε ψάρια... κανένα. Μπράβο. Ναι, όσους κοιτάνε. Ναι. Δηλαδή κοιτάει το ψάρι. Έλα λίγο να τα δεις. Τι να δω, ρε μαλάκα. Θα έχω το DNA του, θα αναλύσω. Να δω το μάτι του. Και αν είχε πιει κάτι το ψάρι πριν. Και αν το ψάρι ψάρι στο θερμαϊκό που είναι μαστουρωμένο μια ζωή. Τι να δω δηλαδή στο ψάρι. Πού να καταλάβω. Λες και είμαι γεννήθηκα στη λίμνη του Οντάριο. Στη Φωκίωνος Νέγρη γεννήθηκα και μεγάλωσε Σταυρούπολη. Ψάρια δεν είχαμε στη Λαϊκή. Μόλις, πέστα, φάτε, μου. Μόλις φάτε το ψαράκι το μεσημέρι στο Λε Παντελέ ή διαζευτικό όπου αλλού επιλέξετε και είστε κοντά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ή σε όλη τη Θεσσαλονίκη, οπωσδήποτε καφέ στο Day Night. Day Night φίλος, έτσι διαμάντη κανονικό. Μας και στον υποστηρικτή της συχαμένης ομάδας, τον Γιαννάκη, ο οποίος άφησε. Ωραία, την κλαμουριά του κέντρου για να δώσει μια αίσθηση υπεροχής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, η οποία περνάει μια κρίση, είναι η αλήθεια. Μια light κρίση. Μια light κρίση. Δεν είναι στα επίπεδα που ήταν κάποτε. Day night λοιπόν, ναι. Γωνία Μπότσαρη με Κωνσταντίνου Καραμαλή, Τέος Εγνατία. Ναι. Και τα βράδια, κρασιά, απίστευτες ετικέτες με εκπληκτικά πιάτα. Στο Λε Παντελέ. Όχι. Sure. Day night. Α, κρασιά λέμε. Με μπέρδεψες. Κρασιά, φίλε. Κρασιά, αν πει Λε Παντελέ, θα σε χτυπήσουν. Θα σε χτυπήσουν. Τα λε κρασί, τι εννοεί ακριβώ. Ποια ετικέτα. Γεωργιάδη, Μαρματίνα. Ξέρεις τι έγινε προχθές. Προχθές έρχεται μια παρέα στο Λε Παντελέ. Τρία ζευγάρια ήταν, καλοντυμένα, κύριο όπως πρέπει, over 40. Και το λένε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Ο οποίος κάνει πέτρα την καρδιά του και πηγαίνει στους πελάτες. Ναι, πάντο. Δεν είναι από αυτούς που. Φέρει και ένα μαγικό βουνό. Τον μπερδέψανε, με κοιτάει εμένα όλος απορία ναι. Και τους λέει όμως ο Λε Παντελέ γρήγορος, ναι. Λέει έχω του 2014 ναι. Και λένε αυτοί καλό είναι. Και απαντάει ο Λε Παντελέ αποστομώνοντάς τους,
Είναι δευτέρο εξαμήνου, όπου τα σταφύλια δεν ήταν καλά. Οπότε πάρτε το δικό μου, το απλό, το και άστο αυτό για τους άλλους. Το χήμα. Magic Mountain. Magic Mountain, βρε βλάχο. Magic Mountain. Με αυτά. Ευτυχώς υπάρχει μεγάλη άπλα στην κουζίνα. Ναι. Υπάρχει χώρος άπλετος. Κελάρι με όλες τις ετικέτες κρασιών. Κανονικά. Δεν έρχεται. Εκείνη που τη βρήκε τις προάλλες, φίλε. Εκείνη που κρατούσε η Μπουμπουλίνα σε εκείνο το τέτοιο, πού τη βρήκε. Άστα, δεν μπορεί. Και τον πίνακα. Πολύ μπροστά σου, λες, όλα τα επίπεδα. Oh, πω, φίλε. Να ευχηθούμε λοιπόν λίγο πριν κλείσουμε. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Έτσι, με όλη μας την ψυχή, να συνδυάσει τη νίκη του με μια καλή εμφάνιση. Και καλή αντίδραση της Ξάνθης στην ΙΤΑ. Ναι. Από εβδομάδα να είναι δυνατή και να μην μασίσει που έχασε από, τον... από την κορυφαία ομάδα της χώρας. Δεν θα την πει κανείς τίποτα. Απολύτως. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και στο φινάλε δεν θέλει η Ξάνθη να αμαυρώσει την προσπάθεια. Μια Ξάνθη η οποία έχει βοηθηθεί κατά καιρούς στο εγγύς και στο μέλλον. Και στο πρόσφατο παρελθόν. Ναι. Και να δούμε και τον Ζήφκοβιτς, έναν θεματοφύλακα που εγώ τον θέλω στον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτά έλεγε τον Ατρόμ το προηγουμένως. Ναι, το ίδιο κάνουμε ακριβώς. Ναι, εγώ θέλω να τον δω. Μ' αρέσουν τα μούτρα του, ρε φίλε. Ο Ζήφκοβιτς είναι ένας πάρα πολύ καλός θερματοφύλακας και αναμφίβολα έχει θέση στις τρεις θερματοφύλακες του ΠΑΟΚ της νέας σεζόν. Εννοείται. Σοφάκη, παρακαλώ. Καλό ταξίδι να έχεις στην Νάπολη. Τι θα μας φέρεις? Ό,τι θέλετε θα σας φέρω. Ό,τι θέλω. Θα έρθω έτσι πρωί με δύο απαγωγές θέλω να κάνεις, τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο. Καλή επιτυχία και σε όσους θα μπουν. Τρεις μέρες θα πας ή φεύγεις από σήμερα και έρχεσαι. Κυριακή φεύγω. Επιστρέφω Πέμπτη πρωί. Πέμπτη μεσημέρι θα είμαι εδώ. Εντάξει, άμα θέλεις να πάρεις και την ανάσα στην Πέμπτη, να είσαι κουρασμένη, μην σε πιέσουμε. Χαλάσουμε την επιδερμίδα. 26 χρονών γυναίκα. Κρίμα. Δεν παθαίνω τίποτα. Ωραία. Να είστε καλά λοιπόν. Η Goldbet ήταν μαζί μας, είναι μαζί μας και θα είναι μαζί μας αύριο μάλιστα. Καλά πατήματα σε όλους λοιπόν. Καλά πατήματα αύριο σπονσοράρει κιόλας και το νέο ένθετο της Forza, το 12σέλιδο. Για το στοίχημα. Η Goldbet είναι παντού. Την ευχαριστούμε που μας στηρίζει. Τη στηρίζουμε. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο διευθυντής.